Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Τώρα η εκπομπή Αποκάλυψης με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ιωάννη Παπαζήση. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακόμα μία εκπομπή Αποκάλυψης ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα, επειδή το τελευταίο καιρό πάρα πολύ ακούγεται ότι εμείς είμαστε τεμπέληδες, δεν παράγουμε, τι είναι η Ελλάδα, μωρέ, ούτε κουμπιά δεν βγάζει κτλ. Αυτή όλη η φρασιολογία, η οποία διατυπώνεται πολύ συχνά και ακόμα και στα ΜΜΕ, μας έχει κάνει να χάσουμε ακόμα και την αυτοεκτίμησή μας σαν λαός. Ενώ δεν είναι έτσι. Μόνο έτσι δεν είναι πραγματικά. Σήμερα θα δείτε τι παράγει πραγματικά αυτή η Ελλάδα, αλλά και τι είναι ικανή ακόμα να παράξει, αλλά δεν την αφήνουν κάποιοι. Μαζί μου, καλεσμένος μου από την Αθήνα φυσικά τηλεφωνικά, ο πολύ καλός μου φίλος και γνωστός σε όλους σας, ο στρατηγός κ. Γιώργος Αϊφαντής. Στρατηγέ μου, γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή, δεν είναι? Ναι. Πόσες φορές την ακούσατε αυτή τη φράση? Τι παράγουμε, ούτε κουμπιά, αυτή τη φράση, ούτε κουμπιά. Πώς το είπες? Που λένε αυτή τη φράση, τι παράγουμε, μωρέ, εμείς λέει, τίποτα, ούτε κουμπιά δεν παράγουμε. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Η φράση σε αυτή είναι σωστή. Δεν παράγουμε ούτε κουμπιά, βιομηχανική παραγωγή. Αλλά λιγόστηψε και η γεωργική μας παραγωγή και η κτηνοτροφική παραγωγή. Το 1974, ναι, η ανάπτυξη της Ελλάδος είχε φτάσει το 8% του ΑΕΠ. Φορτίστηκαν οι διεθνείς παράγοντες και έκαναν μία σύσκεψη στη Ρώμη και απεφάσισαν την χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας. Από τότε δώσαν εντολή να χρεοκοπήσει η ελληνική οικονομία. Και ανέλαβαν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία διοικούσαν την Ελλάδα, να εκπληρώσουν τις επιθυμίες των κατακτητών μας. Και έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, για να μην πούμε πώς φτάσαμε, αν και γνωρίζω τελείως τις λεπτομέρειες, γιατί αναγκάστηκα να τις μελετήσω σαν συγγραφέας. Θα τις αφήσω αυτές, αν στο τέλος έχουμε χρόνο μπορεί να τις αναφέρω. Λοιπόν, ναι, θα σου δώσω... Ναι, τώρα θα πούμε τι παράγουμε σήμερα. Ναι, ναι, μισό λεπτό όμως, να πω και να ακούσεις και εσύ και οι φίλοι, ναι, που μας ακούνε, μια στοιχομηθεία που είχα πολύ πρόσφατα με έναν καλό μου φίλο, ο οποίος έχει ένα εργοστάσιο που παράγει θωρακισμένες πόρτες. Λοιπόν, μου λέει, αυτό όμως που θα σου τα πω πρώτα είναι το εξής. Πέρυσι είδα μια ανακοίνωση του Σωματείου Εξαγωγέων Ελλάδος που λέει ότι εάν τα ελληνικά προϊόντα είχαν πιστοποίηση πανευρωπαϊκού κύρους ή παγκοσμίου, οι εξαγωγές μας θα εικοσαπλασιάζονταν σε χρόνο μηδέν. Γιατί δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο? Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα πραγματικά ινστιτούτο
το οποίο να πιστοποιεί, αλλά με τέτοια πιστοποίηση που να αναγνωρίζεται παγκόσμια. Και πρόσεξε με τώρα αυτός ο φίλος μου τι μου είπε. Για να στείλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόρτα, έπρεπε να πάω στην... να στείλει μια θωρακισμένη πόρτα, ρε παιδί μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έπρεπε να πάει στο Ινστιτούτο Τζορντάνο να την πιστοποιήσει. Ακριβώς. Που εκεί το καλημέρα είναι 10.000 ευρώ. Συν τα έξοδα μεταφορά του προϊόντος, συν του να μείνει εκεί, να μου στήξει 15.000, μου λέει η ιστορία. Πότε θα τα βγάλω εγώ αυτά τα 15.000 από αυτό το προϊόν. Βλέπεις λοιπόν τι ζημία κάνουν στην ελληνική παραγωγή. Ενώ μπορούσαν κάλλιστα την Κυριακή, θα έχουν στην ελεύθερη ώρα 8 ΦΕΚ με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Βενιζέλος έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει ειρηνευτικές αποστολές στο Σουδάν, στο Κονγκό και δεν ξέρω αλλού. Κάνε ρε με αυτά τα λεφτά δύο τέτοια Ινστιτούτα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα. Έλα εδώ ρε φίλε, θες να κάνεις εξαγωγή προϊόντα, ναι. Πιστοποίηση δωρεάν. Αυτός ο κύριος που σου τα είπε αυτά, ηρεύνησε γιατί δεν έχουμε Ινστιτούτα στην Ελλάδα. Πού να ξέρει ο Κωνστασιάκης είναι ο άνθρωπος, πού ξέρει τώρα τι γίνεται η συνωμοσιολογία. Εάν δεν ερεύνησε, γιατί να μην ερεύνησε αφού ήταν και ενδιαφερόμενος. Μα γι' αυτό μου τα είπε, επειδή εσύ είσαι δημοσιογράφος, ψάξ' το. Α, να το κάνεις εσύ, όχι εκείνος. Μα δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς θα πούνε. Δημοσιογράφος ούτε βιομηχανός. Πώς τα έχω ερευνήσει. Από πόνο για την πατρίδα μου. Κάτσε τώρα να δεις τι έψαξα όμως και τη βρήκα. Α, μπράβο. Αν... άκουσε αγαπητέ μου. Ναι. Στη σύσκεψη το 1974 στη Ρώμη, στις αποφάσεις που πήραν ήταν να κλείσουν όσο μπορούσαν όλες τις πόρτες που εξήγαγε η ελληνική εργοστάσια, ναι. Προϊόντα στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών κόψαν τα πάντα. Ώστε να μην έχουν πιστοποιητικά τα ελληνικά προϊόντα και να παραγωνιστούν και να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη. Αντέδρασαν τα πολιτικά μας κόμματα οποιοδήποτε. Κανείς. Της αντιπολιτεύσεως ένα ενημέρωσε το λαό γι' αυτό. Το κουκουέ που ήταν που θα κλείναν τα εργοστάσια το να πεις απ' τ' άλλο μετά. Αν όμως όλα τα πού κόμματα ήταν της αντιπολιτεύσεως να τα ψηφίσει ο λαός γιατί θα τον προστατεύσουν. Από πού θα τον προστατεύσουν. Αφού τα βασικά του πράγματα που πονάει και εκεί που τον χτυπάνε και τον μαχαιρώνουν οι ξένοι δεν του το λένε να φυλαχτεί. Ακριβώς. Από πού και πού είναι ελληνικά τα κόμματα. Κανένα κόμμα σε προχθές μίλησα στην Κατερίνη τη Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Και απέδειξα ξεκάθαρα ότι η ηγεσία, όχι οι ψηφοφόροι, από όσους κοροϊδεύουν και τους φανατίζουν, η ηγεσία των κομμάτων όλων που είναι στη Βουλή της Ελλάδος είναι όργανα του κεφαλαίου. Εάν κάποιο δεν είναι όργανο του κεφαλαίου ή αρνηθεί να εκτελέσει τις εντολές του κεφαλαίου όπως του τις δίνουν, το διαλύουν. Και παράδειγμα έχουμε στην Ελλάδα. Πριν 3 χρόνια ένα κόμμα της Ελλάδος αρνήθηκε, δεν υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο και ήταν και στην κυβέρνηση ο αρχηγός του. Και σε μία εβδομάδα είχαν φύγει όλοι οι βουλευτές του και είχαν πάει σε άλλα κόμματα, ξεφτελίστηκε και από τότε και τι έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Και τι έχει τηλεοπτικό σταθμό και τι έχει τεράστια περιουσία δεν ξαναμπήκε στη Βουλή. Όχι διότι δεν δύναται να μπει, αλλά διότι τον έγραψαν στη μαύρη λίστα οι κατακτητές μας στο κεφάλαιο και δεν τον αφήνουν να μπει γιατί. Αυτός βέβαια ζήτησε συγγνώμη να πω ότι είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος. Θα ζήτησε συγγνώμη να τον συγχωρήσουν και να τον ξαναβάλουν στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή. Δεν τον επέτρεψε να μπει πουθενά, ούτε αυτόν, ούτε βουλευτής του. Γιατί? Για να παραδειγματίζονται οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων να μην παρασπονδύσει κανείς. Διότι όποιος δεν υπακούσει τις εντολές θα έχει τη δίκη του καρτζαφέρι. Καλά είναι και αυτό. Ναι. Κάντο. Ναι, ναι, βεβαίως. Και που λες... Δεν μπορεί να το κάνει ναι. Κανένας. Βεβαίως, και λέω τώρα εγώ, αν αυτά τα 40 εκατομμύρια... Συγγνώμη λίγο. Ναι. Και το αποδεικνύω στην ομιλία μου στην Κατερίνη και παρακαλώ τους Έλληνες άμα θέλουν ας βάλουν με κεφαλαία το όνομά μου Γεώργιος Αϊφαντής ομιλία στην Κατερίνη στο YouTube και μετά από δύο μέρες θα είναι και σε άλλα κανάλια ναι. Και σε άλλα στο διαδίκτυο σε άλλα σταθμούς του διαδικτύου για να δουν ακριβώς πώς αποδεικνύω ότι άπαντα τα κόμματα από το άκρο αριστερό μέχρι και το άκρο δεξιό κατευθύνονται από το κεφάλαιο και εκτελούν εντολές του κεφαλαίου και άλλα μεν ενεργητικά
ενεργούν να υποδουλώσουν την ελληνική οικονομία, αλλά δεν παθητικά κρατούν τον κόσμο στα σπίτια τους για να μην φέρει προβλήματα και αντιδράσει. Για να ρίξουν, κύριε, τον Κώστα Καραμαλή, τον τελευταίο. Αν θυμάστε, έκαψαν την Πελοπόννησο και έκαψαν και 64 ζωντανούς σε ένα χωριό. Άλλο αν δεν του δώσανε την έκταση που έπρεπε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως κατ' εντολή του κατεστημένου. Είναι γνωστό ότι ήρθε το καλοκαίρι του 2009 έγινε η σύνοδος. Ζωντανούς κάψανε στην Πελοπόννησο. Ναι, το ξέρω. Είναι γνωστό, στρατηγέ μου. Στην Καραμαλή για να ανεβάσουν τον Γιώργο του Παπανδρέου να μας φέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια. Βέβαια. Που είχαν προγραμματισμένα. Βέβαια. Τώρα γιατί δεν ξεσηκώνονται αυτοί οι οποίοι κάναν τόσες ζημίες τότε και να ρίξουν τον Καραμαλή. Σήμερα είναι καλύτεροι οι κυβερνήτες μας. Όχι, βέβαια. Τρώγαν καλύτερα από ό,τι τρώγαν τότε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, είναι στρατηγέ μου, δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Δεν τους κρατάνε σε καταστολή τα κόμματα. Δεν κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο οι Έλληνες, γιατί σαν άτομο κανείς δεν μπορεί να βγάλει το λαό στα πεζοδρόμια. Τα κόμματα τα έχουν οργανωμένες γιάρκες και τα κόμματα όποιο θέλει βγάλει το λαό τους στο πεζοδρόμιο. Και δεν το κάνει κανένα. Βέβαια, ξέρουμε και πού τους έχουν, που κάθονται, που είναι αραγμένοι αυτοί. Λοιπόν, στρατηγέ μου, δώσε μου ένα λεπτό τώρα. Λοιπόν, είπα το εξής και θα τα καταθέσω γραπτά αυτά την Κυριακή στην ελεύθερη ώρα. Λέω, αυτά τα 40 εκατομμύρια, κύριε Βενιζέλο, που δώσατε στις ειρηνευτικές αποστολές, αν τα δίνατε για να φτιάχνατε δύο ερευνητικά κέντρα υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου εδώ και του Εθνικού Μετσόβιου στην Αθήνα, που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα, και πιστοποιούνταν όλα τα ελληνικά προϊόντα εκεί δωρεάν, οι εξαγωγές θα ανέβαιναν κατακόρυφα και θα πιάνε μετά και έναν του εργοστασιάρχες. Έλα εδώ ρε, πού θες να πας, σε ποια έκθεση, στην τάδε στη Γερμανία. Πάρε και 5 χιλιάρικα και 10 να στήσεις ένα περίπτερο. Θα αυξάνονταν οι θέσεις εργασίας ταυτόχρονα μαζί με τις εξαγωγές. Θα αυξάνονταν το βιωτικό μας επίπεδο. Τα πάντα όλα μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Καλώ θα ανέβαιναν οι εξαγωγές, αλλά όχι τόσο πολύ. Γιατί? Πάρα πολύ σε πληροφόρο, θα εικοσαπλασιάζονταν. Παρήγαγαν στην Ελλάδα το 1982-15 εν όλο, κρατικοποίησαν με ένα νόμο μόνο και σε δύο χρόνια τα είχαν διαλύσει. Δεν μιλάμε για κρατικοποίηση, στρατηγέ μου. Δεν κατάλαβε τι λέω. Ναι, κατάλαβα, εγώ το ξέρω αυτό που λες. Ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, η πειραϊκή πατραϊκή, η Ζόλα, η Τελβινέιτορ. Η Πίτσος και πόσες άλλες. Εξήγαγαν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες έξω. Τώρα πού θα τα βρούμε, ξέρεις ότι Πίτσος και η Ζόλα εισάγουμε ψυγεία από την Ευρώπη. Ξέρω, έξω κατασκευάζονται πια. Ακριβώς. Λοιπόν, εργάζονται οι Γερμανοί εργάτες, παράγουν και εμείς τα αγοράζουμε. Παρόλα αυτά, στρατηγέ μου, παράγουμε. Δεν πουλάγαμε σε άλλα κράτη. Όχι στη Γερμανία βέβαια, αλλά σε άλλα. Στη Βουλγαρία, σε άλλα υπανάπτυκτα κράτη. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό τώρα ακόμα. Η εφημερίδα Καθημερινή πριν δύο χρόνια, δες τώρα εδώ ποιες είναι οι ελληνικές εξαγωγές στην Αμερική. Το 53,8% του περλίτη που κυκλοφορά στην Αμερική είναι ελληνικής παραγωγής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην Αμερική. Ναι, ποιο προϊόν είπες, δεν άκουσα. Ο περλίτης, η ελαφρόπετρα. Α, ο περλίτης. Το 73% από τις ελιές που υπάρχει εκεί είναι ελληνικές. Το 68% από τα φασόλια ελληνικά, το 58% των τσιπούρων, ψαριά ελληνικά, το 54% λαβράκι. Λοιπόν, σίκα, 37%. Τυριά από πρόβιο γάλα, 29%. Από αυτά που κυκλοφορούν όλα στην Αμερική, αυτό το ποσό που λέω είναι ελληνικά. Μάλιστα. Αγωγή από σίδηρο και χάλιβα, 26%. Ναι. Με ανταγωνιστές στη Γερμανία και την Ιαπωνία, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περιγλίτης, ξέρεις. Ξέρω, συγγνώμη λίγο να τελειώσω και τα υπόλοιπα. Ελαφρόπετρα, άσε να σου το πω εγώ. Για να ενημερώσω τους Έλληνες. Πες και συνεχίζω εγώ μετά για να δεις τι εξάγουμε στην Αμερική και μετά να σου πω σε όλο τον κόσμο. Να πάθουν πλάκα όσοι θα ακούσουν τώρα εδώ. Λέγε. Ακριβώς. Λέγε να πάρω μια ανάσταση. Λέγε εσύ. Ο περίτης, ο οποίος παράγεται βασικά σε μεγάλες ποσότητες στη Μήλο υπάρχει. Ναι. Η ελαφρόπετρα, αυτή που παίρνουμε για να καθαρίσουν τα πόδια μας στο μπάνιο. Δεν είναι μόνο γι' αυτό, υπάρχει και για άλλους λόγους. Στα άσου θα πω εγώ ποιο είναι σοβαρός, γιατί το παίρνουν οι ξένοι. Μπράβο, για πες. Εφόσον τον περλίτη τον βάλεις στο σπαστήρα και γίνει σκόνη και ραντίσεις με τη σκόνη αυτή ένα χωράφι, το χωράφι γίνεται ποτιστικό.
Κρατάει το νερό πιο πολύ μέσα. Οι Εβραίοι κάναν την έρημο γόνιμον γιν. Μπράβο. Άκου να δεις, και δεν το ξέρουν ούτε οι γεωπόνοι μας. Το γράφω στα βιβλία μου 15 χρόνια για τα ορυκτά αυτά, τα σπάνια που έχουμε στη χώρα μας και τον Περγίτη. Λοιπόν, τον κάνουν σκόνη, ρίχνουν στην άμμο και όταν βρέχει ή βγάλεις νερό, φέρεις από κάπου και ποτίσεις το χωράφι, σπίρτο και μετά, και να κάνει ζέστη, ήλιος, καυτός και τα λοιπά, δεν εξατμίζεται το νερό. Το ρουφάει ο Περγίτης σε σφουγγάρι και το κρατάει. Δεν τον δίδει στον ήλιο με τη ζέστη. Εάν όμως πάει δίπλα το ρίζα φυτού, το τραβάει χημικά η ρίζα του φυτού. Και έτσι είναι σαν να ποτίζεται. Ναι, βέβαια. Νερό, ποτιστικό χωράφι. Βέβαια. Και έγραψα παλιά στα βιβλία μου και έχω μπροστά μου και ένα από τα τελευταία βιβλία που το γράφηκε πριν από 5-6 χρόνια, το Αρισταρχία, στο οποίο λέω το ελληνικό υπουργείο θα πρέπει το αρμόδιο να λάβει μέτρα να μην πουλιέται ο Περγίτης μας στο εξωτερικό και να ενημερώσουν το Υπουργείο Γεωργίας στους γεωπόνους μας να το δώσουν στους Έλληνες γεωργούς εκεί που δεν έχουν πολύ νερό για να κάνουν τη γη τους ποτιστική. Εγώ τα είπα, εγώ τα άκουσα. Μπράβο, ως συνήθως. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, στρατηγέ μου, εμείς τα ακούμε. Για να ακούσουν οι Έλληνες τι χρήσιμα προϊόντα έχουμε. Πάμε παρακάτω τώρα, ναι. Ξένη, άλλο θέμα. Περίμενε λίγο, περίμενε να τελειώσω με αυτό που έλεγα. Κάνει ποτιστικά τα χωράφια στην έρημο, κάνει λεμονιές και φέρνουμε λεμόνια από το Ισραήλ. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ναι, και ρώτα που είναι τα λεμόνια. Την ίδια χρήση έχει και ο ζεόλιθος. Και έχουμε τον καλύτερο ζεόλιθο παραγωγό στον κόσμο στη Θράκη. Αχ, παλικάρι μου. Εγώ τα ξέρω αυτά. Τι έγινε με το ζεόλιθο? Ο ζεόλιθος είναι μαγικό ορυκτό. Εγώ το ξέρω τι είναι, αλλά τι έγινε. Πού το βγάζανε, στον Εύρο. Στον Εύρο, ναι, αυτό λέω. Και ξύπνησαν όλοι οι λαοί και ζητούσαν. Μόλις είδατε να υπήρξε διεθνής ζήτηση, το έκλεισαν το λατομείο στον Εύρο. Δεν δουλεύει. Γνώρισα τον άνθρωπο που πήγε να το ξεκινήσει και τον βάλανε μετά να βγάλει 70 διαφορετικές άδειες και 6 χρόνια τραβιόταν από γραφείο σε γραφείο πολιτικού. Κλείσανε, το σταμάτησαν. Και είχε πρόσεξε με παραγγελίες. Ναι. Από τη Βουλγαρία. Ναι, έμπραβο. Τη λέγανε, έχει Ελλάδα, εδώ ο Εύρος έχει και από μέσα υπηρεσία. Και πήγαν και παίρνουν από τη Βουλγαρία, σε πληροφορώ. Να το μάθουν οι Έλληνες πόσο μας αγαπάνε οι σύμμαχοί μας και οι Ευρωπαίοι. Και είχε παραγγελίες 5 εκατομμυρίων τόνων, παρακαλώ, από Κίνα. Τα είδα με τα μάτια μου τα χαρτιά. Τα έφερε στην Εγνατία τηλεόραση το 9. Εκατομμύρια τόνων. 5 εκατομμύρια τόνων αρχική. Το κατάλαβε. Και θα έδινε δουλειά. Θα έδινε δουλειά. Μας χτύπησαν. Ναι. Σε χίλια. Όχι, το σταμάτησαν. Ναι. Και θα έδινε δουλειά σε 1.800 άτομα στον Εύρο. Και Βουλγαρία τώρα. Και φέρνουν από τη Βουλγαρία. Το προτιμούν. Βέβαια, γιατί αυτοί ρυθμίζουν. Δεν κάνει τώρα, αλλά σε μία από τις διαλέξεις μου θα το ακούσετε. Έχω κάνει τρεις βασικές διαλέξεις. Μία στη Λαμία, μία στην Κατερίνη και μία στη Θεσσαλονίκη. Το όνομά μου με κεφαλαία και ομιλία στη Λαμία. Θα βγάλετε τη μία, ομιλία στην Κατερίνη την άλλη και ομιλία στη Θεσσαλονίκη την τελευταία. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε ότι η παραγωγή και η ανάπτυξη των λαών ρυθμίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με το καταστατικό του ΟΗΕ του 1948. Ένα τρομερό πράγμα. Έδωσε όλη την δύναμη του ΟΗΕ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί γράφει μέσα το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι τελεσίδικε, επιτακτικέ για τον ΟΗΕ και τους αρχηγούς κρατών. Και έβαλε δούλους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον ΟΗΕ και τους αρχηγούς κρατών. Και το έκρυψαν μέχρι τώρα το μυστικό αυτό από τους λαούς. Ναι. Αυτό δείχνει. Αυτό όμως είναι η ιδιοκτησία 3-4 ανθρώπων. Το Rothschild, ναι, θέλουν 3-4 μόνον. Άρα 3-4 άνθρωποι διοικούν την ανάπτυξη κάθε λαού. Κάποιο λαό τους χρειάζεται να αναπτύξουν, του δίνουν τη δυνατότητα και αναπτύσσεται. Τον άλλον τον κόβουν, τον πετσοκόβουν. Έτσι πάει. Τον φέρνουν στην κατάσταση που είμαστε εμείς. Έτσι πάει. Μας φέραν εδώ.
Είχαμε πλούτο να σταθούμε και όταν θα πω τι πλούτο έχουμε. Θα τα πούμε τώρα, έχουμε χρόνο. Είμαστε η πλουσιότερη χώρα του κόσμου εκ Θεού, εκ φύσεως. Αλλά ψηφίζομαι αυτούς που μας λένε τηλεοράσεις. Και αυτούς που μας λένε τηλεοράσεις, επειδή δεν είναι δικές μας ούτε των εργατών, όχι, ούτε των φτωχών, αλλά είναι του κεφαλαίου, είναι άνθρωποι του κεφαλαίου. Και καθόμαστε στον καναπέ να δούμε τι θα πει η τηλεόραση, ποιος είναι κατάλληλος, οτάρε. Και πάμε και ψηφίζουμε. Και επομένως καλά περνάμε. Θαυμάσια. Λοιπόν, άρα, δώσε μου δύο λεπτά τώρα, στρατηγέ μου. Λοιπόν, από το 100% από τα ξηραφάκια που κάνει εισαγωγή η Αμερική, το 25% είναι από Ελλάδα. Το 25%, το 1 από τα 4 ξηραφάκια που γίνονται εισαγωγή στην Αμερική είναι ελληνικό. Το 20% από τα ροδάκινα που εισάγονται στην Αμερική είναι επίσης ελληνικά. Αυτά τα λέει η Καθημερινή μαζί με τα άλλα που είπα. Πάμε τώρα να δεις τι άλλο λέει. Είμαστε οι πρώτοι σε παραγωγή μαγνήσιου στον κόσμο. Οι πρώτοι σε παραγωγή αλουμίνας. Οι πρώτοι σε παραγωγή βοξίτη. Ναι. Η δεύτερη σε παραγωγή σμικτητών στον κόσμο. Ο βοξίτης, να πω, χρησιμοποιείται για την κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και αλλού. Πρώτη στον κόσμο. Σμικτήτες δεύτερη στον κόσμο. Λοιπόν, που αυτό χρησιμοποιείται στη διάθεση αποβλήτων, στα φάρμακα, στα καλλυντικά και αλλού. Νικέλιο. Η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη που παράγει νικέλιο είμαστε εμείς. Και έχουμε πολύ σημαντικά αποθέματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Παρακάτω, πρώτη σε λευκόλιθο στον κόσμο. Πρώτη σε παραγωγή υδρομαγνησίτη στον κόσμο. Πρώτη στον Περλίτη. Η Ιακώψου είναι αυτό που ήδη το είπες χωρίς να το αντιληφθείς. Ναι, όχι, συγγνώμη. Το μαγνήσιο που βγάζουμε. Ναι, όχι, άλλο είναι εκείνο. Άλλο είναι εκείνο. Πρώτη στον κόσμο σε Περλίτη. 1.600.000 τόνους ετησίως παραγωγή. Δεύτερη στον κόσμο σε Μπετονίτη. 1.500.000 τόνοι ετησίως. Μπετονίτης, αυτό που κάνουμε τον μπετόν, τα σπίτια, το αυτό. Ναι, ο Μπετονίτης δεν χρησιμοποιείται εκεί. Ο Μπετονίτης και εκεί είναι ακριβώς, διότι χρησιμοποιείται σε όλες τις γεωτρήσεις. Είτε για νερό κάνεις, είτε για πετρέλαιο. Και για εκεί φυσικά. Και για εκεί φυσικά. Ότι φράσει γύρω-γύρω τα τυχώματα της γης για να γίνει σωλήνας, να κατέβει κάτω και να ανεβαίνει το υγρό το οποίο υπάρχει φυσικά στην γη. Άλλο. Και εκεί φυσικά χρησιμοποιείται. Ακριβώς, γι' αυτό είναι ακριβώς και περιζητήτως. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τρία τεράστια ναυπηγεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν κάθε είδος πλοίου. Όμως δεν πηγαίνουν εκεί τις παραγωγές οι δικοί μας, τις πηγαίνουν έξω. Εμείς τις παραγωγές τις παραγγέλνουμε στο εξωτερικό για να και όχι εκεί τους ξένους εργάτες. Αλλά οι κυβερνήσεις που μας κυβερνάν κάνουν τον εργατό πατέρα. Ναι, για... Οι εργάτες τους ψηφίζουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα, φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια, τρένων, επικαθήμενα, μπετονιέρες και βιτία. Παρακάτω. Είμαστε τρίτη χώρα σε παραγωγή ελιάς και λαδιού στον κόσμο. Θέλω να πουλήσουν τη μεγάλη την Ελβό στους ξένους. Το ξέρω. Το ξέρω. Άντε, προχώρα. Τρίτη χώρα. Είμαστε ελεηγοί, σου λέω. Τρίτη χώρα σε παραγωγή κρόκου, ακτινιδίων και ροδακίνων στον κόσμο. Πέμπτη χώρα σε εξαγωγές παραγκιών. Έβδομη χώρα σε εξαγωγές βαβακιού παγκοσμίως. Παρακαλώ. Ναι. Πέμπτη χώρα σε εξαγωγές, παραγωγή και εξαγωγές μαρμάρων. Τα οποία μαρμάρα μας έχουν ελάχιστη φυσική ραδιενέργεια. Άκουσε λοιπόν να δεις, για να ξέρεις και να ξέρουν οι ακροατές μας για τα μάρμαρα. Θα ήμασταν η πρώτη χώρα εμπορίας των μαρμάρων στον κόσμο. Αλλά μας καπελώσανε οι Ιταλοί και οι δικοί μας κανονικά, για να μην μείνουν κλειστά τα λατομεία τους, και επειδή τώρα σταμάτησε η οικοδομή στην Ελλάδα, ξέρεις τι γίνεται, τα εξάγουν όλα στην Ιταλία και τα εξάγουν οι Ιταλοί ως Ιταλικά. Γι' αυτό δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε πέμπτοι. Το ξέρω και, μα μόνο και νομίζει, Γιάννη, γίνεται και στο λάδι γίνεται αυτό το πράγμα. Και στο λάδι γίνεται αυτό. Γι' αυτό είμαστε τρίτοι. Γι' αυτό είμαστε τρίτοι. Λοιπόν, μα είμαστε ελεηνοί δηλαδή. Δεν έχει προσεχθεί η χώρα αυτή από τους πολιτικούς. Δυστυχώς. Προδοθεί τελείως. Και εκείνο που είπα στην Κατερίνη, και να ακούσουν οι Έλληνες την ομιλία μου στην Κατερίνη, είναι ότι όλα τα κόμματα, απολύτως όλα, βοηθάνε το διεθνές κατεστημένο για να καταστρέψει την οικονομία της χώρας μας. Ναι. Όλα. Ναι. Λοιπόν. Πρώτη σε στόλο εμπορικό στον κόσμο είμαστε. Πρώτη. Αλλά εκεί, ναι. Πρώτη. Λοιπόν, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτά.
Να φανταστείς ότι έχουμε πλέον και εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν πολύ υψηλού ηλεκτρονικού επίπεδου εξοπλισμό. Ναι, και θα μπορούσαμε να είμαστε πάρα πολύ μπροστά, αλλά και εκεί μας έχουν φρενάρει. Βέβαια. Οι νόμοι του κράτους μας. Οι ελληνικές... Οι ξένοι, ναι. Δεν θέλουν να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία. Και οι χαλιβουργίες μας. Στο εμπάρκο. Οι χαλιβουργίες μας και οι τσιμεντοβιομηχανίες μας είναι τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Ναι, αλλά πουλήθηκαν στους ξένους. Δεν είναι σε ελληνικά χέρια τώρα. Παρόλα αυτά είναι από τις μεγαλύτερες. Η Βιοχάλκο και η Τιτάν. Να πούμε δύο ονόματα. Η Βιοχάλκο και η Τιτάν. Είναι στα ελληνικά χέρια. Δεν ξέρω σε ποιον τα χέρια. Μία τσιμέντων. Δεν φύγαν σε ξένα χέρια όλες. Μία ή δύο έχουν μείνει μόνο σε ελληνικά. Είναι οι καλύτερες, είναι οι μεγαλύτερες. Έχουν το καλύτερο τσιμέντο γιατί έχουμε καθαρά βασικά προϊόντα που γίνεται το τσιμέντο. Πέτρα και γη, πως είναι, χειραϊκή γη που δεν έχουν οι άλλοι και γι' αυτό τις πήραν οι ξένοι και τις εκμεταλλεύονται. Και εμείς κυνηγάμε μύγες. Υπάρχει να στην, πάρουμε το ξύ. Στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, μόλις σήμερα το έμαθα αυτό, εντελώς τυχαία. Μία εταιρεία η οποία έχει 5 τεράστια εργοστάσια μέσα στη βιομηχανική παραγωγή, περιοχή Σύνδου Θεσσαλονίκης. Ναι. Η οποία παράγει χρώματα. Ναι, έχει χρώματα εκεί. Χρώματα. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες αμαξωμάτων, αυτοκινήτων, συγγνώμη, στην Γερμανία, παίρνουν τα χρώματα από αυτή την εταιρεία. Ναι. Μόλις σήμερα το έμαθα. Ξέρεις ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες, δεν θέλω να σας κάνω διαφήμιση. Και αν θέλεις να ξέρεις, το βιομηχανική περιοχή Σύνδου κλείσαν και πάρα πολλά εργοστάσια. Εμένα θα το πεις. Τα ελαστικά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα κλείσαν. Ενοικιάζεται πολίτε, αυτό βλέπεις. Ναι. Όσοι δεν στράφηκαν προς την εξωτερική αγορά βούλιαξαν. 40 χρόνια, την ξέρω. Ναι. Όσοι δεν στράφηκαν προς την εξωτερική αγορά βούλιαξαν. Γι' αυτό και είπα πριν αυτά που είπα για το Βενιζέλο. 40 εκατομμύρια τα έδωσες για ειρηνευτικές αποστολές και δεν τα έδωσες να κάνεις δύο Ινστιτούτα. Με πονάει η ψυχή, θα σε ξαναδιακόψω. Δηλαδή έλεος, πόσο χαμηλά έχουν πέσει. Η πληρώνει τίτη 40 δισεκατομμύρια. 700.000. Πού στις μυστικές οργανώσεις της Βαλκανικής που έχει αναπτύξει ο Σόρος, λες και δεν έχει λεφτά ο Σόρος. Αχ, τι να πω. Για να χτυπάνε και να διαλύσουν την ελληνική ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Ξέρεις πόσα λεφτά δίνει και επίσημα το ελληνικό κράτος και στο νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες, 25, δεν είναι νέο, είναι η νέα έκδοση του γιατί καταστρεφόμαστε. Mm-hmm. Στο τέλος θα έχω 5 σελίδες φαρμακερές που πληρώνει μυστικά τεράστια κονδύλια η ελληνική κυβέρνηση εις βάρος της Ελλάδος. Mm-hmm. Τι συζητάς τώρα, Καμίν. Άστα. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα εδώ να δεις. Έχω στα χέρια μου... Την κυβέρνηση. Ναι. Και δεν έχουμε ούτε κόμματα αντιπολιτεύσεως ελληνικά. Τα τέρατα, ναι, έκλεισαν τα τρία εργοστάσια Ζαχάριος. Από το κεφάλαιο. Ναι. Και εργάζονται και ζουν για το κεφάλαιο. Πλην των οπαδών τους κοροϊδεύουν και θυσιάζονται στους δρόμους για τα συμφέροντα. Τα δικά τους νομίζουν οι εργάτες και οι διαμαρτυρόμενοι, για τα συμφέροντα όμως του κεφαλαίου θυσιάζονται. Αυτά τα τέρατα που μας κυβερνούν, στρατηγέ μου, κλείσαν τα τρία μεγαλύτερα εργοστάσια βιομηχανίας Ζαχάριος στην Ελλάδα και τώρα κάνουμε... Έχετε παρακαλώ, όχι τρία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγή από τη Γερμανία, ζάχαρη. Λοιπόν, ενώ πριν κάναμε εμείς εισαγωγή. Το οργείο μας χρήματα να ζήσουν. Διότι πουλούσαν τα Τέσλα στα εργοστάσια και κάναν ζάχαρη. Ναι. Και σου λέει πώς θα χτυπήσουμε την ελληνική γεωργία. Είχαμε πέντε εργοστάσια και τα κλείσαν και τα πέντε, παρακαλώ. Πρέπει να έμεινε μόνο αυτό στην Καβάλα ανοιχτό. Δεν νομίζω, γιατί εγώ πέρασα, δεν δούλευε ούτε τη Καβάλα. Ίσως κάνω λάθος. Μα όχι, δεν δουλεύουν τις καβάλες. Και τα πέντε τα κλείσανε. Κανένα δεν δουλεύει. Λοιπόν. Βέβαια, έπρεπε να μείνουν νησικοί Έλληνες Γεωργοί. Ναι. Άκουσες να διαμαρτυρηθεί κανένα κόμμα της αντιπολιτεύσεως. Κανείς. Από αυτά που κάνουν το λαοπατέρα και έργα το πατέρα. Κανείς. Να βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο γιατί κλείνουν τα εργοστάσια. Κανείς. Κανένα, κύριε. Για να μην δυσαρεστήσει ο αφέντη. Πριν μια εβδομάδα. Πώς. Άκου τώρα, στρατηγέ μου, πριν μια εβδομάδα έπεσε στα χέρια μου ένα έγγραφο με έναν πίνακα πολύ ωραίο από το Πασεγές. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μάλιστα. Τι λέει αυτό? Ότι η διατροφική αυτάρκεια της Ελλάδος ανέρχεται στο 91,5% σε 41 βασικά προϊόντα.
Όμως, να πούμε ποια είναι αυτά που είναι πάνω από τις 100% όσο χρειαζόμαστε που παράγουμε. Ποια είναι αυτά? Ναι. Κρέας πουλερικών, καλαμπόκια, κραυγέρα, κασέρι, μέλι, αυγά, κρέας εγωπρόβιο, βρώμη, γάλα εγωπρόβιο, πεπόνια, ντομάτες, κρασί, ναι, μήλα, ντομάτες βιομηχανίας για σάλτσα, γιαούρτι, αγκούρια, ροδάκινα, σιτάρι σκληρό, σταφύλια επί τραπέζια, ελαιόλαδο, καρπούζια, βερίκο, καφέτα, ρύζια, ακτινίδια, πορτοκάλια, αλιεύματα, σταφίδα και ηλιές βρόσιμες. Αυτά είναι πάνω από 100% η παραγωγή από αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Πού είμαστε μείον τώρα? Στη ζάχαρη, στο κρέας, στο βόλιο. Ζάχαρη τα κλείσαμε. Άμπραβο. Στο κρέας, στο βόλιο, γιατί? Γιατί, γιατί απ' έξω όταν το φέρνουν είναι πιο φθηνό από ό,τι να παραχθεί εδώ, αλλά είναι σαβούρα αυτό που φέρνουν απ' έξω. Το δεν το λέγει. Έχουμε και στα τύρο, έχουμε κάτι και το γάλα έλλειψη. Ναι, εκεί θα πάω τώρα. Λοιπόν, πού είναι το υπόλοιπο πρόβλημα? Το στάρι μαλακό, χοιρινό κρέας, ρεβίθια, φασόλια, γάλα γελατινό, λεμόνια, κρυθάρι, κεφαλοτήρι, πατάτες είμαστε στο 80%. Ναι, αυτά έχουμε έλλειψη. Και αχλάδια. Έχουμε έλλειψη. Και αχλάδια. Αλλά είναι πολύ μικρή η έλλειψη. Όχι, στα όχι, λεμόνια, στο κρυθάρι. Σε εσύ και ο ελληνικός λαός. Το 1984, ναι, η Ευρώπη έγραψε και πήρε απόφαση τι θα παράγει σε γαλακτοκομικά το κάθε κράτος. Ναι, ναι, ναι. Και χρέωσαν για την Ελλάδα και η τότε εργατοσοσιαλιστική κυβέρνηση της Ελλάδος το 1984, θα θυμηθούν οι Έλληνες ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα, δέχτη για τον Έλληνα κατά κεφαλήν ετησίως 80 κιλά γάλα. Για τον Γερμανό όμως και τον Ολλανδό 1100 κιλά γάλα ετησίως. Και τότε επιδότησαν οι Ευρωπαίοι, με τα νικά βέβαια που πληρώνουμε σήμερα, τους Έλληνες κτηνοτρόφους και σφάξαμε σε ένα χρόνο 400.000 αγελάδες. Αυτό είναι. Άκουσες? Βέβαια. 400.000 αγελάδες. Βέβαια. Σφάξαμε. Πώς θα έχουμε γάλα για να εισάγουμε από αυτούς? Πρόσεξε προσεκτικά και πονηριά οι Ευρωπαίοι. Ναι, και πήγαν οι ευρωβουλευτές μας και τα ψήφισαν όμως. Τα δικά μας ζώα για να παίρνουμε από αυτούς το γάλα. Είδες. Να του πουλάνε όσο θέλουν. Και να δουλεύουν οι εργάτες και οι γεωργοί, να πεινάνε οι δικοί μας. Και οι ευρωβουλευτές μας γιατί ψήφισαν αυτά τα νομοσχέδια? Άκουσες κυβέρνηση αντιπολιτεύσεως τότε. Έστω, τότε ήταν αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Τι να άκουσες σαν μεγάλο κόμμα να διαμαρτυρηθεί και να βγάλει τον κόσμο στον δρόμο και να πει γιατί εμείς 80 κιλά γάλα το χρόνο για κάθε Έλληνα και για κάθε Γερμανό και κάθε Ολλανδό 1100 κιλά γάλα το χρόνο. Βέβαια. Α, μπράβο. Πώς γε. Αυτά πάνε, που είπαμε λοιπόν πριν από κεφαλοτήρια, ας πούμε, κρυθάρι, λεμόνια, γάλα, φασόλια, ρεβίθια, ναι, χοιρινό κρέας, σιτάρι, μαλακό, φακές, μοσχαρίσιο κρέας και ζάχαρη, σε αυτά είμαστε κάτω από το 100% σε αυτάρκεια. Εκεί έπρεπε λοιπόν να δώσει βάση το κράτος. Ναι. Να αναπτύξει κτηνοτροφία και γεωργία σε αυτά που μας χρειάζονται και δεν έχουμε το 100% αυτάρκειας. Και το κυριότερο από όλα, στρατηγέ μου, να σταματήσουμε να έχουμε φυτά υβρίδια. Που χάρη σε αυτά εδώ πέρα δηλαδή έχουμε σπόρους και σπέρνουμε και βγάζουμε. Εάν περνούσε ο λόγος ο δικός σου και ο λόγος ο δικός μου, υπάρχουν στην Ελλάδα ιδιωτικές τράπεζες σπόρων, ναι, εγώ ξέρω 3-4, και εγώ, αξιόλογες και με εμπιστοσύνη, ναι, θα μπορούσε το κράτος μας να κάνει 14 και σε 2 χρόνια να έχει αυτάρκεια και να σταματήσει να έρχονται οι σπόροι από το εξωτερικό. Τα πάντα γεωργικά προϊόντα να γίνονται από τις τράπεζες σπόρων της Ελλάδος. Ο θείος μου, να μην έχουμε, ναι, τα μεταλλαγμένα και τα υβρίδια. Το 2000, ο θείος μου, πρόεδρος του γεωργικού συνεταιρισμού τότε Σβορών ο Κατερίνης, όλη φράουλο παραγωγή, δηλαδή όλη η παραγωγή φράουλας στη Βόρειο Ελλάδα είναι από αυτό το μέρος, να σου το πω έτσι. Και στη Νότια Ελλάδα από την Αμαλιάδα. Λοιπόν, ναι, μου λέει, εάν κάποιος δεν πάρει από αυτούς τους σπόρους που έχουμε στην αποθήκη που είναι από την Αγροτική Τράπεζα, δεν θα έχει επιδότηση, αποζημίωση και άτοκαδάνεια. Οτιδήποτε του κόμπουν, μα τους έχουν. Τα πάντα όλα κόψιμο. Παίρνουν μεταλλαγμένα, τέλειωσε. Ξέρεις λοιπόν τότε κανέναν αγρότη να κρατήσει σπόρο δικό του? Όχι βέβαια. Οι Έλληνες δεν το ξέρουν. Δεν μπορεί ούτε
φαντάρει να πάρει ένα σπίτι ούτε τίποτα, εάν δεν πάρει από τις από αυτά που εισάγουμε. Και ναι. Αυτά τα παράγουν μία-δύο μεγάλες εταιρείες των κατακτητών του κόσμου. Η Βιβάρτια και η Μονσάντο, να σας πω εγώ. Και η Βιβάρτια και η Μονσάντο. Εκείνη πανάκριβα. Ξέρεις ότι για να σπείρεις ένα στέμα σιτάρι πληρώνεις σχεδόν τα μισά από όσα παίρνεις από την παραγωγή του. Εξαιτίας από αυτούς τους σπόρους. Τον έχουν πανάκριβο. Ναι. Και φυτρώνει μόνο μια χρονιά. Αν κρατήσει από αυτό να σπείς μια χρονιά δεν φυτρώνει. Δεν φυτρώνει. Άμπραβο, ενώ οι δικοί μας φυτρώναν. Υποχρεωμένος αγοράς πάλι ξανά. Οι δικοί μας φυτρώναν. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, τα δικά μας δεν χρειαζόταν και στις ανιοκτώνα. Αυτά χρειάζονται. Και πληρώνεις και τα στις ανιοκτώνα από πάνω. Είναι τα ντόπια, είναι και πιο ανθεκτικά στις ζάνια. Άμπραβο, αυτό λέμε, ναι, αυτό λέω. Στις αρρώστιες. Αυτό λέω. Έτσι αυτοί μας πουλάνε τους σπόρους, αλλά μας πουλάνε και τα φάρμακα για να ραντήσουμε για τα ζωήφια και για τους, για τους μύκητες την άνοιξη. Και έρχονται οι αγρότες και μπαίνουν μέσα. Έτσι, αγόρασε σπόρο, αγόρασε ζανιοκτώνα και μπήκε μέσα. Και μπήκε μέσα ο κάθε αγρότης. Θα διάζονται στις έπες και δεν μείνει τίποτα για τον Γιώργο να ζήσει. Δεν μείνει, βέβαια, πώς να μείνει. Ναι, δεν μένει. Και ξέρεις τι μου είπε ο θείος μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τρομερό πράγμα. Του λέω από πότε ρε θείο άρχισε να γίνεται αυτό. Από το 83 και μετά μου λέει. Τα πέντε πρώτα χρόνια μας τα δίναν τζάμπα τα σπόρια μου λέει. Τους σπόρους. Τζάμπα. Το 83 όμως είναι μετά το 1974 που απεφάσισαν την καταστροφή μας. Ναι, σιγά σιγά το ξεκίνησαν, αλλά υποχρεωτικό το, υποχρεωτικό το κάναν το 83. Είναι το θέμα. Εγώ ξέρω και ποιοι οι πολιτικοί μας και ποιους νόμους υπέγραψαν και φτάσαμε στην κατάσταση αυτή. Για βοήθαμε πέστα. Για βοήθαμε πέστα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε χρόνο, εντάξει. Πες μου τα ονόματα, ποιοι υπογράψανε. Άντε, μην τα λέω όλα εγώ. Βασικά, οι κατακτητές ξέρουν να διοικούν. Όχι, λέω ξέρουν, τους βγάζω το καπέλο μου. Μοιράζουν την προδοσία στα κόμματα που διοικούν. Έτσι. Έχουν συνήθως δύο σε κάθε χώρα. Τη μισή προδοσία στο ένα, τη μισή στο άλλο. Τη μισή προδοσία έβαλαν στο κόμμα Νέας Δημοκρατίας και τη μισή στο κόμμα Πασόκ. Και έτσι οι οπαδοί του Πασόκ έλεγαν: ορίστε, να εσείς είναι δημοκράτες, πουλάτε την πατρίδα, είστε προδότες. Ανέλαβαν οι Πασοξίδες, τώρα να εσείς είστε προδότες, εσείς πουλάτε την πατρίδα. Και έτσι και το ένα κόμμα κρατούσε τους οπαδούς του και το άλλο. Και γι' αυτό εχθές είπα στην τηλεόραση, στην Κατερίνη, οι Έλληνες οι οποίοι ψηφίζουν περισσότερο από 15-20 χρόνια το ίδιο κόμμα είναι πιο εγκληματίοι από τους τσιγαντιστάς. Ο τσιγαντιστής σκοτώνει εγκληματί. Ποιον? Τον αντίπαλό του. Εσύ Έλληνα που ψηφίζεις το ίδιο κόμμα ξέρεις ότι είσαι πιο σκληρός και άκαρδος εγκληματίας από τον τσιγαντιστή. Γιατί αυτό σκοτώνει τον αντίπολο, σου σκοτώνει το παιδί σου, το εγγόνι σου και την υπόλοιπη ζωή σου. Βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια. Εάν οι Έλληνες, λέω, στην ομιλία μου εκείνη, δεν ψήφιζαν το ίδιο κόμμα, αλλά έλεγαν, τι είστε εσείς, λέτε ότι είστε εθνικόφρονες, δεξί, μάλιστα. Τι πρόγραμμα έχετε αυτό, σας ψηφίζομαι. Δεν το κάνατε. Κλέψατε, δεν σας ξαναψηφίζομαι. Θα ψηφίσετε άλλο κόμμα, μα και εκείνο δεν θα τα κάνει. Και εκείνο δεν θα το ξαναψηφίσετε. Θα βγει άλλο, και εκείνο. Οπότε, εάν αυτό κάναμε Έλληνες, να ξέρετε ότι θα αναγκαζόταν να μας κοιτάξουν οι πολιτικοί. Τώρα, γιατί να μας κοιτάξουν, όταν κλέβουν και τους ξαναψηφίζομαι, και γράφω στο βιβλίο μου, τότε δεν κλέβουνε οι πολιτικοί εμάς τους πολίτες, τους απλούς, αλλά εσείς που τους ψηφίσατε. Εμείς που ψηφίζουμε τους κλέφτες, κλέβουμε τους υπόλοιπους Έλληνες και όχι πολιτικοί. Αφού ψηφίσω κλέφτη, τι θες να κάνει. Βέβαια. Λοιπόν, λέει μια παροιμία, δεν κάνει από τον τάδε, λέει βάζεις μάγερα, αυτά θα μαγειρέψει. Δεν μπορεί λοιπόν, τον κλέφτη βάζεις υπουργό και πρωθυπουργό, κλέφτη θα είναι. Κλέψα θα κάνει, τι θα κάνει, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα άλλο. Λογικό δεν είναι. Λογικότατο. Λοιπόν. Αυτό που λέγαμε πριν όμως, πρόσεξε με στρατηγέ μου. Πάει τώρα σήμερα ο Τσίπρας εκεί πέρα να συζητήσει. Α, ναι, τι είπα τώρα. Να το τελειώσω. Η Νέα Δημοκρατία έκανε το νομικό πλαίσιο. Ήτι ο μεγάλος ο εθνάρχης μας, ο Καραμαλής, ο Γέρος,
έκανε το Σύνταγμα του 1975. Έβαλε το άρθρο 106 παράγραφος 3 που λέει παρακαλώ. Ναι. Επιχειρήσεις και εργοστάσια που έχουν, η παραγωγή τους έχει εθνικό αντίκτυπο στην οικονομία, δύναται το κράτος να βάλει επιχείρηση ή να τις κρατικοποιήσει. Μάλιστα. Πρόσεξε το τελευταίο. Δια το καλό του λαού και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν το διαβάζεις είναι υπερδημοκρατικών το άρθρον. Βάσει το άρθρο αυτό όμως κρατικοποιήθηκαν τα καλύτερα εργοστάσια και καταστράφηκε η παραγωγή, η βιομηχανική της Ελλάδος. Αλλά την έκανε τάδε το κόμμα. 82. Ναι. Αλλά με το άρθρο 106 του Καραμαλή και έρχεται ο καταϊδρωμένος που ψοφούσε για να γίνει πρωθυπουργός ο Ράγης το 80 και κάνει το νόμο 1083 του κάθετος 1980. Τα Πανωτόκια. Ναι, οι Τόκοι. Και τότε ήταν υψηλότερο επιτόκιο, είχε φτάσει 20% και εάν δανειζόταν ένας να αναπτύξει ένα τμήμα του εργοστασίου του ή να κάνει καινούργιο εργοστάσιο 100 εκατομμύρια, σε δύο χρόνια τα χρωστούσε στο τράπεζα που το πήρε 200 εκατομμύρια. Λεμιτόμο έβαζε το κεφάλι στη Λεμιτόμο. Υστερούσε άλλα δύο χρόνια να το εξοφλήσει, γινόταν 400. Πάει, έσβηνε ο άνθρωπος. Τελείωνε βέβαια. Και την ψυχή των άντρων το έφερε το εργοστάσιο. Φυσικά. Και έτσι κράτησε το Πασόκ τον νόμο αυτόν μέχρι που τον κατήργησε ο άλλος ο Καραμαλής, ο Κώστας ο καινούργιος, το 2004. Ήταν αργά πλέον, η ελληνική οικονομία είχε καταστραφεί. Δυστυχώς έτσι. Μισή προδοσία τον ακόμα, μισή προδοσία τα άλλο κόμμα. Δυστυχώς έτσι. Πατήσαμε κύριοι, πάει ο ελληνικός λαός, πάει η ελληνική οικονομία. Έρχομαι εγώ τώρα στρατηγέ μου και λέω το εξής. Συγγνώμη λίγο στρατηγέ μου, πάει ο Τσίπρας σήμερα έτσι να διαπραγματευτεί. Ναι. Αν του πούν, εσύ ρε κάνεις το μάγκα, από αύριο δεν έχεις σπόρους, πώς θα βάλει να πεθάνουν 11 εκατομμύρια κόσμους από την πείνα. Σε ρωτώ εγώ τώρα. Ναι. Χρειάζεσαι 2 χρόνια τουλάχιστον για να ξανακάνεις αυτάρκεια σε σπόρους από τους δικούς. Τουλάχιστον 2 χρόνια. Ναι. Να μην πω παραπάνω. 2 χρόνια, ναι. Είμαι γεωργός, εγώ και ξέρω. Ναι. Πώς θα κάνεις λοιπόν 2 χρόνια να ταΐσεις αυτόν τον κόσμο. Στο μήνα πάνω θα πρέπει να φύγεις με ελικόπτερο από την ταράτσα της Βουλής. Δεν πειράζει, δεν νομίζει, με συγχωρείς. Για να δω. Μίλησε ότι θα υποχρεωθεί να τον ταΐσει τον κόσμο. Λόγια θα του πει. Ποιος είπε θα τον ταΐσει. Τα λόγια δεν μπαίνουν στην κατσαρόλα όμως, στρατηγέ μου. Μου ταΐσει καλός πολιτικός τους φτωχούς, να τους ταΐσει κι αυτός. Λόγια ταΐζαν και οι άλλοι, λόγια θα ταΐσει κι αυτός. Μόνο που θα αργήσουν λίγο να το καταλάβουν, αλλά δεν πειράζει θα το καταλάβουν. Όμως λέμε ότι όταν ένας πρωθυπουργός, η χώρα του, όταν ένας πρωθυπουργός λέω, η ναι. χώρα του, η τροφική αυτάρκεια της χώρας του στηρίζεται σε ξένα συμφέροντα, είναι πολύ δύσκολο να κάνει τέτοια πολιτική ώστε να είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη η πολιτική του. Ο Τσίπρα στο θέμα αυτό και δεν τον βλέπεις στην επιστροφή του εθνικού, στο εθνικό νόμισμα. Πριν από 3 χρόνια ο Τσίπρας ήταν ξεκάθαρα και φανερά υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα για να σωθεί η χώρα. Ναι ή όχι. Έτσι θυμάμαι. Έτσι ήταν. Και έξω από την ΕΟΚ. Αυτό ήταν. Ναι. Τώρα η ΜΗ στη διαπασόν το ευρώ. Γιατί κοίταξε να δεις. Έχει αντιληφθεί και αυτός ότι η χώρα μας είναι αλυσοδεμένη χειροπόδαρα. Και από δάνεια και από τροφές και από όλα. Άσε να στα πω εγώ. Πήγε ο υπετεταραμένος του κατεστημένου και του λέει έλα παλικάρι μου, σε έχουμε επιλέξει για πρωθυπουργό. Θέλεις να γίνεις. Θέλω. Ωραία. Ξέχασε το παραμύθι εκείνο και πάρε τούτο το τροπάριο να ψέλνεις από εδώ και πέρα. Σε πλάγιο τέταρτο. Πάμε μπράβο. Πάρε ένα καινούριο τροπάριο έτσι. Να είμαστε και επίκαιροι. Κατάλαβες. Αυτό έγινε παρακαλώ. Είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό. Και εγώ σου λέω στρατηγέ μου, παίρνεις εσύ την εξουσία αύριο ή εγώ. Ορίστε. Και εγώ σου λέω στρατηγέ μου, αύριο γίνεσαι πρωθυπουργός εσύ ή εγώ. Εγώ ή εσύ, ναι. Τι θα κάνουμε. Και πας εκεί και σου λέει, το μάγκα δεν έχεις πόρους από αύριο ρε. Τι κάνεις.
Άκουσε να δεις. Τι κάνεις, πες μου. Εγώ έχω γράψει τα τελευταία μου βιβλία σε όλα 27 τρόπους που μπορούμε να βγούμε από τις δυσκολίες αυτές. Και μπορούμε αμέσως να πάμε μπροστά. Έναν, πες μου. Έναν τρόπο για να βρεις πόρους και να έχει τροφική αυτάρκεια η χώρα σου. Έναν, πες μου. Δεν θέλω εγώ 27. Έναν τρόπο, πες μου. Εγώ, εάν θέλεις να με ρωτήσεις, έχω τρόπο. Είπα πριν, δεν το πρόσεξες. Έχω 4 ανθρώπους ιδιώτες οι οποίοι έχουν τράπεζες σπόρων αρχαιοτάτων. Ναι, δεν φτάνουν όμως για 11 εκατομμύρια κόσμο. Ναι, αν δεν μπορείς όμως αυτή με αυτούς τους σπόρους να σπείρεις όλα τα κτήματα της Ελλάδος. Φυσικά. Να, εάν σπείρεις ένα μέρος την πρώτη χρονιά, με την παραγωγή αυτών από τη δεύτερη χρονιά και πέρα σπέρνεις όλα τα κτήματα. Αυτό είπα, θες 2 χρόνια. 2 χρόνια δες. Αυτά τα 2 χρόνια τι θα τρώμε ένας τον άλλον. Όταν πριν είπες 2 χρόνια, γι' αυτό αρέσει, συμφώνησα αμέσως εγώ. Μα το ξέρω και εγώ αυτό που ξέρεις κι εσύ. Έξοδε, εγώ είμαι γεωργός. Όταν λέω γεωργός, εγώ μέχρι 20 χρόνια ήμουν γεωργός. Με τα 21 χρόνια της ζωής μου. Μετά πήγα αλλού. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ξέρω καλά την γεωργία και την κτηνοτροφία. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Κτηνοτρόφος γεννήθηκα. Τα 2 αυτά χρόνια που θα χρειαστεί να κάνεις τροφική αυτάρκεια, τι θα τρώμε ένας τον άλλον? Όχι, θα κάνεις εισαγωγή, θέλεις δεν θέλεις, τι θα κάνω? Και άμα δεν σε δίνει κανένας, γιατί θα έχουν κάνει εμπάργο και θα τους βάλουν όλους οι Εβραίοι να πούνε παιδιά δεν θα δώσει κανένας εκεί, τι κάνεις? Δεν θα σου δίνει ο άλλος αν είσαι βλάκας ή ηλίθιος ή δούλος στο κατεστημένο. Ξέρεις ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια? Ναι, άμα πας στη Ρωσία να πάρεις πόρους. Σε 24 ώρες. Αφού υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, λέει το λαϊκό γνωμικό, που κάνουν πορτοκάλια, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις είτε και καλά σε αυτό το κτήμα, τρώω παραπέρα. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με έναν πολιτικό, πρώην πολιτικό, και όταν το ανέπτυξε αυτές τις ιδέες μου λέει, εάν πας να τα κάνεις αυτά, σε 24 ώρες δεν θα ζεις. Άλλο αν θα σε δολοφονήσουν. Αυτό λέμε. Βέβαια είναι επικίνδυνο. Αλλά εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εξυψώσουν τη χώρα τους, όπως το ήθελε ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Μεταξάς, δεν κόλλωσε, και όταν στις 21 Ιανουαρίου του 1945 ήρθε ο στρατηγός, ο Άγγλος από τη Μέση Ανατολή και ένας συνταγματάρχης από την Αμερική, του Προέδρου απεσταλμένος, και του ζήτησαν να δεχθεί 2 ταξιαρχείς Άγγλων στην Ελλάδα, είπε όχι. Ο Μεταξάς είπε πολλά όχι. Μερικά ξέρω. Πολλά, πάρα πολλά. Το 41 έγινε. Πολλά. Και τους λέει όχι. Το 41 έγινε. Δεχθώ εγώ 2 ταξιαρχείες, 4-5 χιλιάδες Άγγλους στρατιώτες, θα μου επιτηθεί αμέσως ο Χίτλερ. Εγώ στέκομαι και αποφεύγω την επίθεση των Γερμανών, γιατί έχω ουδετερότητα αυστηρή. Δεν μπορώ να την παραβιάσω. Αν μου φέρετε 100.000 στρατό να μπορούν να κρατήσουν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, τότε τα δέχομαι. Του λένε δεν έχουμε τόσα, πέντε θα σου φέρουμε. Δεν θα φέρετε ούτε έναν. Στις 21 Γενάρη το είπε αυτό. Το 41. Μια είχε δηλητηριαστεί. Πέθανε ο Μεταξάς, δεν ανέπνεε. Συγχρόνο, μηδέν το δηλητηρίασαν. 8 μέρες τον φάγανε. Ναι. Ναι, αλλά έκανε το καθήκον του. Αυτό είναι. Επομένως, δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός, όταν πρόκειται να αναλάβει σοβαρή απόφαση για το σύνολο της πατρίδας, να σκεφτεί τη δική του ζωή. Η δική του έχει παραγραφεί. Τέλειωσε. Και κανονικά στη χώρα μας, επειδή είναι σε δύσκολη θέση, πρέπει αυτός που αποφασίζει να ζητήσει την ψήφο του λαού να βάλει το κεφάλι του στο τουρουά και να το κρεμάει στον πλάτανο. Πολύ ωραία το είπες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Αλλά ξέρω και ακόμα ένα γνωμικό εγώ. Αλλά ποιος θα ψηφίσει αυτό? Όποιος φοβάται λέει πάει στο σπίτι και κοιμάται. Θα κάνει περιουσία. Για μήπως φάνε και αυτή κανένα κομμάτι. Αυτό που είπα τώρα ήταν για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη. Όποιος φοβάται πάει στο σπίτι και κοιμάται. Δεν πάει να γίνει πρωθυπουργός. Ακριβώς. Λοιπόν. Για να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Θα μπορούσαν κάλλιστα. Θα σου πω ένα τώρα που ανακάλυψα πριν χρόνια βέβαια. Ναι. Το 1970. Ο γνωστός Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε κάνει ορυχείο και εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην Κύρκη του Εύρου. Το γνωρίζεις αυτό? Αν είχε κάνει στην Κύρκη του Εύρου. Υπάρχουν τα. Ναι, ξέρω, αλλά στην Κύρκη του Εύρου δεν έχει ουράνιο. Στην Κύρκη του Εύρου έχει χιούχα μεικτά, τα οποία άνοιξε ο Χίτλερ.
και έκανε τον πόλεμο. Εκεί λοιπόν. Το ουράνιο που πήρε από το χωριό Βάθη του Κυλκής. Άμα θέλει να έρθουμε στα ορυκτά, να έρθουμε και να σου πει. Όχι, όχι, να σου πω. Λοιπόν. Είναι η Κύρκη δίπλα στο σταθμό, ο ομώνυμο σταθμό φέρνει το χωριό τη και έχει θιούχα μεικτά. Δηλαδή. Ξέρω τι έχει, απλά σου λέω. Μέτρα τη Κύρκη στο βουνό έχει μέσα χαλκό που είναι πανάκριβο, μολύβι που είναι πανάκριβο. Θα πάνε άργυρο. Πολλά πράγματα, ξέρω. Χρυσό. Το και ξέρω. Σου λέω τι έκανε τότε. Τα απομεινάρια του εργοστασίου υπάρχουν ακόμα. Εάν λοιπόν. Του επέτρεπαν. Ο Παπαδόπουλος είχε προσπαθήσει να κάνει εργοστάσιο να εκμεταλλευτεί αυτό. Όχι ουράνιο, τα θιούχα μεικτά. Αφού πρόσεξε με όμως. Αν γινόταν εργοστάσιο κάποτε στην Ελλάδα και εκμεταλλευόμασταν τα θιούχα μεικτά, δεν χρειαζόμασταν ούτε πετρέλαιο ούτε τίποτα. Γιατί τα φελόνια, φελόνια λέμε τις φλέβες που είναι στον άνθρωπο, στη γη, όταν το μέταλλο, παραδείγματος χάρη, ένα μέταλλο ατόφιο χαλκού πάει μέσα ή θιούχα μεικτά πάει μέσα στο βράχο, το πλάτος του λέγεται φλέβα. Ναι. Τα θιούχα μεικτά που εργάζονται οι ξένοι στα άλλα κράτη έχουν τα φελόνια, οι φλέβες δηλαδή του μετάλλου, ένα πάχος 50-60, το πολύ 70 εκατοστά. Στην Κύρκη που ανέφερες πριν, ξέρεις πόσο έχουν οι φλέβες πλάτος? Πάνω από 2 μέτρα έχω ακούσει ή κάνω λάθος? Μέτρα, πάνω από 20 μέτρα. Κάτι τέτοιο εγώ είχα ακούσει, πάνω από 2 ή δεν θυμόμουν καλά τώρα. Και λέω τώρα, λοιπόν, κοίταξε τι έκανε. Τα πλουσιότερα θιούχα μεικτά του κόσμου. Τα άνοιξαν τα στρατεύματα κατοχής του Χίτλερ. Και το πέραν το μέταλλο και το πήγαιναν στη Γερμανία, το λιώναν και κάνανε τον πόλεμο. Εμείς πεινάμε ακόμα σήμερα. Ενώ μας είχαν ανοίξει τα μάτια εκεί. Και όχι μόνο δεν τα εκμεταλλευτήκαμε, αλλά έχουμε βάλει από το 45 που φύγανε οι Γερμανοί σκοπούς να φυλάνε εκεί, να μην πάει κανένας χωρικός και πάρει πέτρα και τη λιώσει και την πουλήσει και βγάλει κανένα φράγκο. Πρόσεξε, μπράβο, τώρα πρόσεξε να δεις τι έγινε. Εκεί λοιπόν. Είμαστε πολλοί πατριώτες. Α, μην τα συζητάς. Βέβαια. Βέβαια. Και αν θέλεις να σου πω τώρα και για το άλλο. Συγγνώμη λίγο στρατηγέ μου, γιατί πρέπει να το τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Αυτό το εργοστάσιο, του οποίου τα απομεινάρια υπάρχουν ακόμα, είχε γίνει με πολλά λεφτά πανάκριβα μηχανήματα, έκανε εκεί. Υπάρχουν ακόμα, έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις όσοι πέρασαν. Σάψαν τώρα, πάει. Σάψαν. Δεν το συνέχισαν να μπορέσει να φάει ο Έλληνας ψωμί. Κάνετε, στο κουφάρι αυτού του εργοστασίου πανηγυρίζουν τώρα οι οικολόγοι. Γιατί όχι. Υπάρχουν φωτογραφίες. Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες με οικολόγους που πανηγυρίζουν εκεί γύρω. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα, δεις τι έγινε τότε. Έκανε και εξόρυξη και επεξεργασία ουρανίου σε αυτό το εργοστάσιο. Και τα πρώτα δείγματα ήταν τρομερής ποιότητος ουράνιο. Εάν λοιπόν ήταν 2-3 χρόνια πιστεύω ακόμα στην εξουσία και αυτό το εργοστάσιο προχωρούσε κι άλλο, σήμερα δεν θα χρειαζόμασταν τίποτα. Μόνο αυτό το εργοστάσιο να υπήρχε έφτανε. Επέμβω άλλη μια φορά. Δεν επεξεργαζόταν ουράνιο, επεξεργαζόταν θιούχα μεικτά. Έκανε και αυτό σου λέω, έχω τις αποδείξεις. Ουράνιο στον κόσμο για να χαζεύει, αλλά άλλο ήταν η αλήθεια και άλλο αυτό που ακούγεται. Επεξεργάστηκε και ουράνιο, έχω αποδείξεις γι' αυτό. Αν επεξεργάστηκε ουράνιο, το επεξεργάστηκε αλλού, στην περιοχή Κυλκής. Εγώ για εκεί ξέρω. Εκεί πήγε γιατί είχε το εργοστάσιο. Α, το έκανε και για το θιούχα μεικτά και για ουράνιο. Δεν λέω όχι. Εντάξει, πιθανό να έκανε και ουράνιο εκεί. Και ήταν τα πρώτα δείγματα εξαιρετικής ποιότητος. Εντάξει. Αλλά έκανε το ίδιο λάθος με το πετρέλαιο. Πήγε να τα πουλήσει με ρήτρα τη δραχμή. Καλύτερο ουράνιο, εγώ είμαι και φυσικός επιστήμων. Δεν λέω στα κούτρα. Τα ουράνια έχουμε 3 ισότοπα ουράνιο. Το 234, 235 και 238. Εάν στο 238 στον πυρήνα το ρίξεις νετρόνιο, μεταστοιχιούται και γίνεται 239 πλουτόνιο. Δεν εκρήγεται. Ναι. Εάν στο 234 ρίξεις νετρόνιο, μεταπίπτει σε ισότοπο 235. Το κρατάει και δεν εκρήγεται. Εκρήγεται μόνο το ισότοπο 235. Αν το ρίξεις νετρόνιο στον πυρήνα. Το ελληνικό ουράνιο είναι πλούσιο σε ουράνιο 235, σε ισότοπο 235. Και αυτό είναι το καλύτερο. Και όταν... Το εξηγώ βέβαια απλά για να γνωρίζει ο κόσμος τι θα πει καλύτερο και χειρότερο ουράνιο.
Πολύ καλά έκανες και μπράβο, σε ευχαριστώ. Πολύ καλά έκανες και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι το 235. Και ξέρεις πόσο κοστίζει αυτό το ουράνιο, το γραμμάριο επεξεργασμένο? Πόσο? Πάνω από 40.000 δολάρια το γραμμάριο. 40.000 δολάρια το γραμμάριο. Ξέρεις πόσο στοιχίζει το όσμιο? Πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια λοιπόν. Και η χώρα μας έχει και όσμιο. Έχω γράψει τα βιβλία. Άμα σου πω ότι βρήκα εντελώς τυχαία. Το είχα βάλει στο ένα από τα τρία βιβλία με τα ορυκτά το 2009. Είναι μια μελέτη για το χρυσό εδώ στο Γαλλικό ποταμό. Ο ένας είναι ο Άμστρουγκ, Γερμανός ορυκτολόγος, και άλλοι δύο Έλληνες. Τι τώρα είπανε? Και μέσα στο χρυσό, μέσα σε αυτά που βρήκαν εκεί, βρήκαν και 0,2% όσμιο. Στο Γαλλικό ποταμό έξω από Θεσσαλονίκη. Όσμιο. Ναι. Πρέπει να βρήκαν στο Γαλλικό ποταμό όσμιο, διότι το, το αναφέρουν στη μελέτη. Τα πετρώματα γύρω έχουν όσμιο. Το αναφέρουν στη μελέτη του, σου λέω. Την έχω. Ακριβώς. Κάπως κατεβαίνουν κατεβασίες με τις βροχές και με τις πλημμύρες, το πηγαίνουν εκεί. Τη δημοσίευσα. Το Γαλλικό ποταμό, οι πρόγονοι μας τον λέγαν Εχέδωρο. Ο Έχων Ζώρα. Και παίρναν το χρυσό. Πώς το παίρναν το χρυσό, να σα ενημερώσω? Με τα κόσκινα. Όπως το κάνουν και σήμερα. Όχι. Εγώ τους είδα με τα μάτια μου. Εκείνοι τον παίρναν με το χρυσό μαλωδέρας. Σήμερα με τα κόσκινα. Το χρυσό μαλωδέρας είναι μια σωστή ιστορία και δεν είναι μύθος. Είναι ιστορία. Έβγαζαν στην Κολχίδα χρυσό, δεν ξέραν οι Έλληνες πως το βγάζουν, στείλαν μυστική αποστολή να δουν πως το βγάζουν. Τον πήγαν εκεί, είδαν ότι το βγάζανε με το δέρμα της Γίδας. Έμεναν απάνω στο δέρμα. Στην άμμο που είχε χρυσό από τα ποτάμια τους, την κοσκύλιζαν απάνω στο δέρμα της Γίδας, έφυγε η άμμος και ο χρυσός παγιδευότανε στη βάση της τρίχας του δέρματος. Ναι, γύριζαν ανάποδα σε άσπρες προβιές, θα λέγαμε σήμερα άσπρα σεντόνια, το πεινάζανε και μαζεύαν το χρυσό. Και ήρθαν εδώ, το έπαν στους Έλληνες και έβγαζαν και Έλληνες χρυσό έτσι. Εγώ βρήκα γέροντες στην περιοχή του Κιλκής, όταν ήμουνα 20 χρονών εγώ και είχα πάει εκεί με το στρατό, και έβγαζαν οι πατεράδες τους από το Γαλλικό χρυσό. Παίρναν τα δέρματα Γίδας, βάζαν την τρίχα αντίθετα προς τα εκεί που έρχεται το ρεύμα, εκεί που στένευε το ποτάμι, και έρχονταν ορμητικά το νερό, το στερέουν με πέτρες ή με πασάλους, και όταν ερχόταν τα πρωτοβρόχια, τελείωναν τα πρωτοβρόχια, παίρναν τα δέρματα, τα τεινάσαν και βγάζαν, όχι μεγάλες ποσότητες, αλλά βγάζαν λίγο χρυσό για το σπίτι τους, για να ζήσουν τα παιδιά. Ναι. Άλλωστε ο περισσότερος χρυσός που έχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Γαλλικό ποταμό είναι. Δεν ξέρω από πού είναι, αλλά λέω. Ο Άμστρουγκ και οι άλλοι δύο Έλληνες είπαν ότι τα μεγαλύτερα κομμάτια αυτοφιούς χρυσού που συναντήσαν στην Ευρώπη όλοι ήταν στο Γαλλικό ποταμό. Εκεί και στον Ρήνο είδανε μόνο τόσο μεγάλα κομμάτια. Και να βγάλουν στο όσμιο στο Γαλλικό ποταμό είναι γεγονός. Διότι έχει περιοχή, την έχω περπατήσει. Εγώ και ξέρω. Εγώ ξέρω που έχει όσμιο στην Ελλάδα. Εάν προχθές πήγαινε το μυαλό μου που βρεθήκαμε, δεν στο έφερα να το δεις. Αλλά την έχω δημοσιεύσει στο ένα από τα τρία βιβλία με τα ορυκτά, υπάρχει αυτή η μελέτη. Ωραία, δεν και καταγράφουν μέσα ότι το 0,2 όσμιο. Ναι, αλλά αυτό το 0,2 ξέρεις τι κοστίζει. Πώς είναι στιγμή. Το όσμιο είναι βαρύ, όσο το χρυσό. Ένα μεγάλο ποτήρι νερού, αν το γεμίσεις, είναι 1 κιλό όσμιο. Ξέρεις το ένα μεγάλο ποτήρι νερού πόσο πουλιέται σήμερα στην Αμερική? Γιατί η Αμερική συνήθως παίρνει και χρειάζεται όσμιο. Πες εσύ, δεν πειράζει, εγώ ξέρω, πες εσύ. 8 τόνους χρυσού. Όταν έγραψα τα βιβλία μου εγώ τα πρώτα χρόνια, πριν 15 χρόνια και, έβαλα 5 τόνους. Τόσο είχε τότε. Διότι δεν είχε μεγάλη ζήτηση. Τώρα έχει μεγαλύτερη ζήτηση, δεν έχει παραγωγή αυξηθεί. Βγάζει όσμιο μόνο η Ρωσία 2,5 κιλά το χρόνο και η Κίνα 1 κιλό το χρόνο. Αυτή είναι η παγκόσμια παραγωγή οσμίου. Οι Έλληνες θα μπορούσαμε να βγάζουμε 5 κιλά το χρόνο και παραπάνω. Αλλά δεν έχω, πού να το πω το μυστικό, σε ποιον? Θα το πουλήσει την άλλη μέρα αμέσως το κάθαρμα. Την πρεσβεία του Ισραήλ θα πάει. Πούλησαν τον άλλον ανθρώπων τις εφευρέσεις που τους τις πήγανε. Δεν έχουμε λοιπόν ανθρώπους. Εδώ πρόσφατα έφτιαξε Έλληνας το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο και δεν μπορεί να πάρει άδεια τώρα. Τι ψάχνει να βρει το αυτοκίνητο? Λοιπόν, άλλη μόνο, τι περιμένει? Εσύ τώρα να βρει. Λοιπόν,
Θα πάω μια μέρα. Θα πάω μια μέρα εδώ λίγο έξω από το Θεσσαλονίκη στη Θέρμη να βρω τον εργοστασιάρχη από τα, που φτιάχνουν τα, τα αυτοκίνητα πόνι πλέον ξανά. Καλά. Να μας πει την περιπέτειά του να πάθεις πλάκα με αυτόν τον άνθρωπο τι έχει πάθει. Να μην θέλει να αναπτύξει βιομηχανία στη χώρα μας που δεν συμφέρει στους Ευρωπαίους. Εάν κάνουμε και εμείς αυτοκίνητα θα κόψουμε τη δουλειά των Ευρωπαίων. Επομένως δεν τους συμφέρει, δεν θα μας αφήσουν να κάνουμε ποτέ, κύριοι. Εγώ λέω από σήμερα... Μέχρι θα δολοφονήσουν κόσμο. Ναι, από σήμερα στρατηγέ μου... Από σήμερα στρατηγέ μου να γίνουμε μια απόστολη μιας καινούργιας ιδέας. Μην ξαναπάρουμε εμείς οι Έλληνες πράγματα που δεν φτιάχνονται στην Ελλάδα. Μέσα, αν αγοράζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα, μέσα σε ένα χρόνο και μόνο, θα ανοιχτούν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί θα ανέβει τόσο πολύ η παραγωγή ελληνική, που δεν μπορεί να το φανταστούμε. Και βλέπω ότι πάνε ακόμα σε σούπερ μάρκετ γερμανικά ο κόσμος και ψωνίζουν γερμανικά προϊόντα. Εάν σου πω ότι σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι στη γειτονιά που μένω στην Αθήνα, το οποίο ήταν ελληνικό, τώρα όμως είναι στα χέρια του διεθνούς κεφαλαίου. Ναι. Αστήματα και μαγαζιά. Αν σε αυτό πάνε 100, στα άλλα μαγαζιά το πολύ πολύ να πάει ένας ή δύο Έλληνες. Ή 100 θα πάνε σε αυτό. Αν λοιπόν από σήμερα... αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ελληνικά σε αυτό το τομέα. Ναι, καλά, όλοι ελληνικά σκεφτόμαστε. Σε χρόνο μηδέν θα κάνουμε τη χώρα μας απίθανη. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε αλλά... για μας, για τα παιδιά μας. Ποιος θα ακολουθήσει το σωστό δρόμο δεν ξέρω. Άμα, το... δεν βλέπω. Άμα αρχίσουμε ο ένας με τον άλλο να το λέμε, ο ένας με τον άλλο να το λέμε, μην το κάνεις για σένα, κάνε το για τα παιδιά σου. Κάνε το για τα παιδιά σου, ρε, μην το κάνεις για σένα, λέγει τον. Εκεί θα το χτυπήσει το φιλότιμο των άλλων. Έχεις να γυρίσουμε λίγο το τροπάριο και να το πάμε στα ορυκτά. Να πω μερικά. Δεν έχω χρόνο, στρατηγέ μου άλλο. Στρατηγέ μου δεν έχω χρόνο άλλο όμως. Δυστυχώς. Ακολουθεί άλλη εκπομπή. Ρώτησα. Τέλος πάντων, μια άλλη φορά πάντως να σας πω τα περίεργα. Ναι, ναι. Γρήγορα, σε δύο λεπτά. Πες μου. Τα ορυκτά τα οποία κρύβουν από τον ελληνικό λαό είναι το αέριο. Το φυσικό αέριο, ναι, και το πετρέλαιο της Θεσσαλίας και των Γραβενών. Έγιναν γεωτρήσεις το 1979-1980 και απεδείχθησαν η τεράστια δεξαμενή αέριο από πάνω και πετρέλαιο στο βάθος που ξεκινάει από τη Θεσσαλία, ναι, έξω από τις Σοφάδες. Τώρα θυμήθηκα, δεν θυμόμουν την πόλη. Την Καρδίτσα από κοντά. Σοφάδες, έξω από τις Σοφάδες Θεσσαλίας, όλη τη Θεσσαλία και τελειώνει στο Σμόλικα, στους Πρόποδες, κάτω από τη Σαμαρίνα στο Ρέμα. Μάλιστα. Τις γεωτρήσεις τις είδα με τα μάτια μου τότε και γι' αυτό τις γράφω στα βιβλία μου και δεν τόλμησε κανείς να με διαψεύσει. Όταν δεν βρήκα τον Κόλμερ, τον καθηγητή, που έχει ασχοληθεί και αυτός και έχει γράψει τα πετρέλαια της Ελλάδος και μιλήσαμε, του λέω, δεν έγραψες λεπτομέρειες για αυτά. Δεν έκανε κυρία Ιχαντή. Λέω, εγώ έπεσα πάνω στις γεωτρήσεις τότε. Και ήμουν μάλιστα και στρατηγός, υποστράτηγος. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν μπορούσαν να μου κρύψουνε. Λοιπόν, λέω, πού είναι η έκθεση στο ΙΓΜΕ τριπλοκλειδωμένη. Δεν την έμαθε ποτέ ο ελληνικός λαός. Τόσοι δημοσιογράφοι δεν είδαν τα γεωτρύπανα. Εγώ τα είδα από χιλιόμετρα μακριά. Δεν τα είδαν αυτοί. Να γράψουν, δεν έγραψε κανένας. Τόσοι πολιτικοί εκεί, οι τόπιοι πολιτικοί δεν έμαθαν. Κανένας. Δεν διάβασε κανείς τα βιβλία μου. Δεν μ' άκουσε εμένα 15 χρόνια που του λέω στις τηλεοράσεις όλες και όπου βγαίνουν στους σταθμούς όπως και τώρα το λέω. Κανένας. Γιατί. Γιατί δεν είναι βαθιά και αν βγάζαμε τα πετρέλαια της Θεσσαλίας και το αέριο θα ήμασταν μία από τις πιο πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής. Εγώ ξέρω, ναι. Και να για να χρεωθούμε να μας τα πάρουν αυτοί. Εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη στην επανομή, στρατηγία μου, είχαν κάνει γεώτρηση, αλλά δεν τη βούλωσαν καλά και βρωμάει όλος ο τόπος. Ναι, είναι τα καζάνια μικρότερα. Εκεί βγαίνει και απέναντι από το Θερμαϊκό, αλλά είναι μικρότερα. Ναι. Εδώ μιλάμε για τεράστιες. Κατάλαβα, ναι. Απλά δεν το βούλωσαν καλά και μυρίζει ο τόπος όλος τώρα. Άλλο αφήσανε ίχνη εκεί.
άλλο θέμα αυτό. Εδώ έχει να μην το μάθει ο ελληνικός λαός. Ένα λοιπόν μυστικό για να το μάθουν οι Έλληνες. Και μάλιστα γράφω στα βιβλία μου από χρόνια προς τους Θεσσαλούς και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όταν έρθει βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος, κύριε, θα τον σταματήσετε πριν αρχίσει να μιλήσει. Σταματάτε, κύριε. Θα βοηθήσετε να βγουν το αέριο και τα πετρέλαια της περιοχής μας. Θα σε ψηφίσουμε, δεν χρειάζεται να μας τάξει τίποτα άλλο. Μα μουκ μουκ μουκ, φύγε. Δεν σε αφήνουμε να μιλήσεις. Οπότε να αναγκαζόταν κάποτε οι πολιτικοί μας να το λέγανε. Ναι, βέβαια. Αφού ο λαός της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας που θα ζήσουν τα παιδιά τους δεν μελάνε και το ξέρουν, κύριε. Το έχω πει εγώ πάνω από 150 φορές στις τηλεοράσεις. Το γράφω σε 10 βιβλία μου. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου πούν δεν το ξέρουν. Συμφωνώ. Δεν κουνιέται. Συμφωνώ. Δεν μένουν να ζήσουν και γιατί ζητάνε Δυστυχώς. να ζήσουν καλύτερα, δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς. Να πεθάνω, να πεθάνω. Αφού εκεί αυτό θέλω. Δεν λέω εγώ, ψηφίζετε τα ίδια κόμματα, σκοτώνετε τα παιδιά σας. Ναι, κύριε, τα σκοτώνετε. Ναι, έτσι. Γιατί πουλάνε οι άρχοντές μας, πουλάνε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους ξένους. Πώς θα ζει τα παιδιά σου, κύριε, για τα αγώνια σου. Όταν πας και παίρνεις ξένα προϊόντα, πού θα πάνε να δουλέψουν τα παιδιά σου, ρε, μετά. Ψηφίζοντας το ίδιο κόμμα, αν άλλαζες κόμμα κάθε φορά που γινόταν εκλογές, θα αναγκαζόταν να σε προσέξουν και δεν θα φτάνουν σε αυτά τα σημεία της προδοσίας. Ναι. Εσύ τους εγκρίνεις να είναι προδότες, με την ψήφου σου Έλληνα. Ναι. Ειδικά στα τρόφιμα είναι έγκλημα να πηγαίνουμε να αγοράζουμε ξένα προϊόντα. Ειδικά στα τρόφιμα. Και στα βιομηχανία και σε όλα. Ό,τι ναι, παράγεται εδώ το παίρνουμε από ελληνικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καφέ. Καφέ δεν παράγεται στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, θα πάρουμε εισαγωγή. Αλλά αυτά που παράγονται εδώ είναι ντροπή μας. Αρέσει και στον Ευρωκόπη και στο Πάικο τις πατάτες τις πετάνε σάπιες για κοπριά οι γεωργοί μας. Φέρουν από το εξωτερικό. Ναι, γιατί τις φέρνουν πιο φτηνά από εκεί. Άκουδο να δεις, εάν υπήρχε ελληνική κυβέρνηση, η Χιλή όταν έφτασε σε αυτό το σημείο, ο πρωθυπουργός ο μετέπειτα της Χιλής, τι είπε. Αν δεν τελειώσουν η ντόπια παραγωγή, δεν επιτρέπεται εισαγωγή. Ούτε ακριβώς, έτσι πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, εάν έβγαζε ένα τέτοιο νόμο η κυβέρνηση και δεν επέτρεπε παραγωγή πατάτας, δεν θα πουλάγαν οι γεωργοί μας τις πατάτες. Και πόσοι άλλοι θα παράγανε ακόμα επιπλέον. Γιατί δεν είναι σωστό. Πατάτες δεν τις πουλάνε οι γεωργοί μας, του Ευρωκοπίου και του Πάικου. Που είναι οι μεγάλες παραγωγές. Κι αλλού παράγουν, αλλά λιγότερες ποσότητες. Τα δύο μέρη αυτά, επειδή τα έχω ζήσει και τα ξέρω από κοντά, έχω πατήσει τα κόμματα και τα ξέρω. Λοιπόν, κάνουν χιλιάδες τόνους. Και τις πετάνε τις περισσότερες σάπιες στα χωράφια. Τι να πω. Απούλητες. Ή θα τις αναγκαστούν να τις δώσουν μια δεκάρα, ώστε να πάρουν λίγο ψωμί για τα παιδιά τους. Εκεί φτάνουμε, ναι. Στρατηγέ μου, πρέπει να σε αφήσω, πρέπει να σε χαιρετήσω. Να σε έχει ο Θεός γερό. Δεν τελείωσα, δεν γίνεται. Ορυχτώ να πω ένα λεπτό. Ένα λεπτό το πολύ, ναι. Ένα λεπτό. Στη χώρα μας υπάρχει και ορυκτό αλάτι, το οποίο έχουν εκρύψει από το λαό μας. Μου το έδωσε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κατράκης 1,5 χρόνο πριν πεθάνει στο γραφείο του οικονομολόγου Γιώργου Ζαφύρα. Καλή του ώρα και τους δυο. Λοιπόν, και το είδα με τα μάτια μου και λέει ο Κατράκης τρέμοντας τα χέρια του το κρατούσε. Κύριε Αϊφαντή, είναι το καλύτερο αλάτι του κόσμου. Εάν το βγάλουμε στην επιφάνεια, δεν χρειάζεται να δουλεύουν οι Έλληνες και η μισή Ευρώπη θα μπορεί να ζει χωρίς να δουλεύει. Είναι το καλύτερο και σε ποσότητες τρομερές και εύκολο εξορίξιμο. Αρχίζει 30 μέτρα βάθος από τη γη, έχει γεωτρήσεις δηλαδή, και όχι μία πολλές. Ότι έγιναν οι γεωτρήσεις το 1922 με 24, κύριε. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε, και το κρύβουν από τότε το ελληνικό λαό. Μάθηκε Έλληνες λοιπόν. Και κατεβαίνει μονοκόμμα τη στήλη αλάτι ορυκτού 700 μέτρα. Μα φαντάζομαι πως για τρομερή κατάσταση. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρομερές αποθήκες αλάτι. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα να σε έχει ο Θεός γερό. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλή νύχτα. Γεια σου, να είσαι καλά.